Σε βρήκε στο πρωτοφόρι. Ναι. Μπράβο σου. Φιγούρα γνώριμη και αγαπημένη στην παλιά πόλη των Χανίων. Με όπλο το καρότσι, τη σκούπα και το φαράσι του ρίχνεται κάθε μέρα στη μάχη της καθαριότητας. Με όπλο την ευγένεια και την καλοσύνη του κέρδισε γρήγορα καταστηματάρχες και κατοίκους όταν 2 χρόνια πριν ήρθε από την Κοζάνη. Για εκείνους δεν ήταν καν έκπληξη η πράξη του να βρει και να παραδώσει ένα αρκετά γεμάτο πορτοφόλι ξένων επισκεπτών. Είχε χρήματα, δεν ήταν ευρώ. Αν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, ήταν και λίγο σκοτάδι. Και δεν με ενδιέφερε βέβαια. Εκτός από τίμιος, είναι και υπερβολικά καλό παιδί. Αξιόλογο άτομο. Αν και με αυτή τη δουλειά μέσα στον ήλιο και μέσα στη δυσοδεία, εντιμότατος κύριος. Γνώριζε από πριν πως 2 επισκέπτες έχασαν κατά την άφηξή τους στην περιοχή της Χάλιδων την πρώτη κιόλας ημέρα των διακοπών τους στο πορτοφόλι τους. Και όταν βρέθηκε στο δρόμο του δεν υπήρξε καν δεύτερη σκέψη, τι κι αν το ποσό ήταν μεγάλο για τα δεδομένα της δικής του τσέπης και της γενικότερης κατάστασης. Εκτός ότι είχαν όλες τις κάρτες μέσα, τις πιστωτικές, τα χαρτιά τους, τα διαβατήρια τους, τα εισιτήρια τους, είχαν αρκετά χρήματα σε ρευστό. Σε δολάρια, σε ευρώ, δηλαδή ήταν ένα αξιοσέβαστο ποσό. Το θεώρησα από την πρώτη στιγμή αυτονόητο, ότι πρέπει να παραδοθεί. Στο μεροκάματο μπορεί να ήταν και αυτό, στο μεροκάματο και εγώ, αλίμονο. Το βρήκε και το παρέδωσε χωρίς να λείπει ούτε το παραμικρό από μέσα. Πριν καν χαράξει, ξεκινά για το μεροκάματο και το πλήρωμα ενός από τα απορριμματοφόρα στα Χανιά. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, γύρω στις 6 το πρωί είναι το καθημερινό τους ραντεβού για να ξεκινήσουν την αποκομιδή και τα δρομολόγια ρουτίνας. Όχι όλα, όπως λίγες ημέρες πριν, όταν ανάμεσα σε κάδους και σκουπίδια εντόπισαν ένα τσαντάκι. Και για εκείνους, όπως και για τον οδοκαθαριστή συναδελφό τους, το επόμενο βήμα ήταν απλά αυτονόητο και διαπραγμάτευτο. Προ μία εβδομάδα βρήκαμε ένα τσαντάκι με πολλά έγγραφα μέσα, διπλώματα. Είχε κάποια λεφτά βέβαια, τα είχαν πάρει. Είναι χρέο μας και καθήκον μας να βοηθάμε τους πολίτες μας. Το διπλωμάθημα ανθρωπιάς από τα 2 ξεχωριστά περιστατικά με πρωταγωνιστές υπαλλήλους καθαριότητας στα Χανιά δεν είναι το μόνο. Στο αδιάκοπο πηγενέλα τους, στους δρόμους της πόλης έχουν κι άλλες φορές εντοπίσει και παραδώσει στους ιδιοκτήτες τους χαμένα αντικείμενα, τσάντες και πορτοφόλια. Πέρυσι συγκεκριμένα, πάλι αυτήν την εποχή, σε ένα καλαθάκι βρήκα ένα πορτοφόλι μιας κοπελιάς. Όπως και όταν σχόλασα, το πήρα και το παρέδωσα στην ασφάλεια. Είναι υποχρέωσή μας ό,τι βρίσκουμε να το παραδίνουμε. Πέρσι βρήκαμε 500 ευρώ, εδώ σκόκκινο μετόχι. Ωραίοι άνθρωποι. Από εκείνους που δεν δίνουν για να περιμένουν την όποια ανταμοιβή, αλλά που σε πείσμα των καιρών βάζουν το χρήμα στο περιθώριο και με τις πράξεις τους επενδύουν στο ανεξάντλητο μεγαλείο της ψυχής τους.